Ο τελευταίος στη σειρά είναι ο επίσης σεβαστός εις όλους μας, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων, κύριος Σεραφείμ, με θέμα εκκλησιολογικά και ποινωνικά προβλήματα από τη μη συμμετοχή όλων των επισκόπων. Κάτι πρωτάκουστο εις την ιστορία της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, έχετε τον λόγο. Άγιε Πρόεδρε, παρακαλώ μια ανακοίνωση απλώς, χωρίς να είναι διαπιστωμένη ότι είναι ακριβής ή αληθής. Αποκαλύπτει ότι ο προλογισμός της Πανορθόδοξης που θα γίνει το καλοκαίρι στην Κρήτη αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. L'argent fait tout, λέει ο Μιχάλης. L'argent fait tout, το χρήμα τα κάνει όλα. Ευχαριστούμε. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί, Άγιοι Πατέρες, Άγιε Πρόεδρε, ευλογημότητα κύριοι καθηγητές και αγαπητοί μας αδελφοί, υπακούοντας στον σεβαστό καθηγητή μου πατέρα Γεώργιο, θα κάνω έναν αγώνα δρόμου για να είμαι ακριβώς σε αυτό το χρονικό πλαίσιο το οποίο ορίζει και θα προχωρήσω μετά τα εισαγωγικά στο κυρίως θέμα το οποίο σας το ανακοίνωσε ο πατήρ Γεώργιος. Ευχαριστώ την Διοργανωτική Επιτροπή και εκφράζω τη χαρά μου γιατί οι Ιερές Μητροπόλεις που ακούσατε τα ονόματα αλλά και η σύναξη των κληρικών και μοναχών των Ορθοδόξων συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση η οποία είναι μία μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως εν όψη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Θα ήθελα λοιπόν μερικά ερωτήματα ευθύς αμέσως να θέσω με την αρχή του θέματός μου. Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός της συνηθισμένης συνόδου? Θα είναι οικουμενική ή πανορθόδοξος? Ποια η έννοια του προσδιορισμού της συνόδου ως Αγίας και Μεγάλης? Ποια σύνοδος χαρακτηρίζεται από το κανονικό δίκαιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας ως Αγία και Μεγάλη? Αν δεν είναι οικουμενική και πανορθόδοξος, ποιο θα είναι το κύρος και η αυθεντία της αυτής της συνόδου? Η ορθή απάντηση εις τα οσάνω κέρια εκκλησιολογικά ερωτήματα θα προσημάνει και θα προδικάσει το αποτέλεσμα, το αν δηλαδή θα υπάρξουν ή όχι εκκλησιολογικά και ποιμαντικά προβλήματα από τη μη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων εις την Αγία αυτή Σύνοδο. Είναι εις όλους γνωστόν ότι τόσο οι προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις όσο και οι ειδικές διορθόδοξες επιτροπές αλλά και η εν γέννη οικουμενική κίνηση χαρακτηρίζει όχι ως οικουμενική αλλά ως Αγία και Μεγάλη τη μελετωμένη να συνέλθει τον προσεχή Ιούνιο Σύνοδο. Κατά τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος στον θεολογικό διάλογο με τον Ρωμαιοκαθολικών Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, η ιδία, η θεματολογία όσα αυτή καθορίστηκε πανορθοδόξος και ομοφόνος και ο σκοπός συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου προσδιορίζει για τον χαρακτήρα αυτής της Συνόδου ουχίως οικουμενικής αλλά ως Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Ποια όμως σύνοδος χαρακτηρίζεται από το κανονικό δίκαιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας ως Αγία και Μεγάλη? Μια έρευνα στους ιερούς κανόνες μόνο των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων καταδεικνύει ότι η Αγία Οικουμενική Σύνοδος αποκαλείται πότε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Πότε Μεγάλη Σύνοδος, ενίοτε Αγία και Οικουμενική Σύνοδος και άλλοτε Αγία Σύνοδος. Και παραθέτω μετά στη συνέχεια να μην σας κουράσω τις αναφορές σε κάθε Οικουμενική Σύνοδο σε αυτά τα ονόματα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Η αναλλαγή της ονομασίας και
των όρων των συνόδων, κατά τα οσάνα δεν σημαίνει την αναφορά σε διαφορετικές συνόδους, λόγω χάρη τοπικές ή επαρχιακές, αλλά στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας και μόνο, συμφώνως και προς την ερμηνεία των ενθέματι ιερών κανόνων υπό το Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που καταχωρείται στο Ιερό Πηδάλιο των Θείων και Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας μας. Και εδώ προβάλλεται το ερώτημα, γιατί εφόσον οι Θείοι και οι Ιεροί Κανόνες της Αγίας Ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας με τη χρήση του όρου Αγία και Μεγάλη Σύνοδος εννοούν σαφέστατα και παραπέμπουν εναργέστατα σε Οικουμενική Σύνοδο, η συγκληθισμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αποποιείται εξ αρχής τον χαρακτηρισμό της ως Οικουμενικής, ενώ προφανώς έχει την αξίωση το κύρος της να είναι εισάξιο και ισοδύναμο των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Βεβαίως προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν συγκαλείται ως Οικουμενική, διότι δεν θα συμμετάσχουν οι απεσχισμένοι δυτικοί χριστιανοί. Όμως, η πράξη και η παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας δεν παραθεωρεί το γεγονός ότι από του πρώτου αιώνος και μέχρι σήμερα υπήρχαν και υπάρχουν οι διαχρονικά απεσχισμένοι αιρετικοί και σχισματικοί, παραδείγματος χάρη Νικολαίτες, Αριανοί, Νεστοριανοί, Μονοφυσίτες κλπ. Αλλά αυτό ποτέ δεν παρυμπόδισε την Αγία του Χριστού Εκκλησία να συνέλθει σε Οικουμενικές Συνόδους. Και Πανορθόδοξος Σύνοδος δεν ονομάζεται η υποσύγκληση Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, διότι προφανώς αποκλείεται εκ των προτέρων η συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων. Όμως, στο σημείο αυτό εστιάζεται το σπουδαιότερο προδήλως εκκλησιολογικό πρόβλημα της μελούσης να συναχθεί Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Και το ερώτημα, πρώτον, είναι δυνατόν να συνέλθει μία κατά τα οσάνω Αγία και Μεγάλη Σύνοδος χωρίς την παρουσία και τη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων? Ταπεινώς φρονώ ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό με κανονικά κριτήρια είναι αρνητική, εφόσον ως ελέγχθη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος κατά τους ιερούς κανόνας είναι μόνο η Οικουμενική. Και μία Οικουμενική Σύνοδος κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη πρέπει να έχει τέσσερα χαρακτηριστικά ιδιώματα. Να συναθρίζεται δια προσταγών βασιλικών. Αυτό βεβαίως ίσχυε όταν υπήρχε η ενιαία Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπό την οποία υπήγονται διοικητικώς όλες οι επαρχίες των Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Αρχιεπισκοπών και Επισκοπών. Ενώ τούτο τώρα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, διότι η κοσμική εξουσία δεν ασκείται από μία εγκόσμιο βασιλεία, αλλά από πολλές. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία συγκλήσεως Οικουμενικής Συνόδου δύναται να προέλθει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον πρώτο μεταξύ ίσων, εις την Εκκλησιαστική Ορθόδοξη Ιεραρχία. Β. Να γίνεται ζήτησης περιπίστεως, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και ακολούθως να εκτίθεται απόφασης και όρος δογματικός σε κάθε μία από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γ. Να είναι πάντα τα εκτιθέμενα παρά αυτής δόγματα και οι κανόνες ορθόδοξα, ευσεβή και σύμφωνα με τις θείες γραφές και τις προηγηθήσεις Οικουμενικές Συνόδους. Και παραθέτει εδώ το πολυθρήτο αξίωμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που τον έφερε και ο Άγιος Πυραιός, το «Ιστιάφτην υπόθεσιν ρηθέν, τας γενωμένας συνόδους η ευσεβής πίστης κυρί, και πάλιν η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους». Και δέλτα, το να συμφωνήσουν και να αποδεχθούν τα παρά των Οικουμενικών Συνόδων διορισέντα και κανονισέντα άπαντες οι Ορθόδοξοι Πατριάρχοι και Αρχιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, είτε δια της αυτοπροσώπου παρουσίας αυτών, είτε δια των ιδίων τοποτηρητών ή και τούτων απόντων διαγραμμάτων αυτών. Και τονίζει επιπροσθέτως ότι αυτή η των της Οικουμένης Πατριαρχών και Αρχιερέων Συμφωνία είναι ο των Οικουμενικών Συνόδων συστατικός και διακριτικός χαρακτήρα. Αναφορικά προς το δεύτερο χαρακτηριστικό ιδίωμα προβάλλεται η ένσταση ότι η ενθέματη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα συζητήσει θέματα πίστεως, ούτε θα εκθέσει απόφαση και όρο δογματικό, διότι δεν δικαιούται να χαρακτηριστεί ως Οικουμενική. Και όμως,
Αν και εις το υπό της πέμπτης προσυνοδικής πανορθοδόξου διασκέψεως εγκριθέν σχέδιο κειμένου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτή αποδέχεται και ομολογεί την πίστη εις τη μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, άρθρο πρώτον, παρά τα αυτά δηλώνει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, μη ευρισκομένων εν κοινωνία μεταυτής, άρθρον 6. Εδώ πλέον τίθεται μέγα εκκλησιολογικό και δογματικό θέμα, αφού κραυγαλαίως γίνεται υπέρβασης του εκκλησιολογικού δόγματος της μιας και μόνης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, διότι η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με όλα τα γνωρίσματα και τις προδιαγραφές μιας νέας Οικουμενικής Συνόδου καθίσταται λίγα αναπαραίτητη και επιτακτική. Το διακυβευόμενο εντάφτα είναι μέγα και σοβαρό ζήτημα πίστεως, αφού κλονίζεται με τον τρόπο αυτό η δογματική διδασκαλία του Συμβόλου της Πίστεως περί της μιας και μόνης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η δε προσθήκη εις το εν λόγω έκτο άρθρο, αλλά και πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει το κείμενο αυτό της διασκέψεως, ότι προς ταύτας εννοεί τας άλλας εντός εισαγωγικών χριστιανικάς εκκλησίας και ομολογίας, σχέσεις αυτής πρέπει να στηρίζονται επί της υπ' αυτών όσων ένεστη ταχυτέρας και αντικειμενικότερας αποσαφηνίσεως των όλων του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαίτερος της γενικότερας παραυτής διδασκαλίας περί μυστηρίων χάριτος ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής ουδόλως επιλύει, παρά μόνον περιπλέκει το μέγα εκκλησιολογικόν θέμα. Δεν έχουν καμιά θεολογική αξία και σημασία οι αποσαφηνίσεις και εξηγήσεις των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών εντός εισαγωγικών. Δια την εκκλησιολογία και τη διδασκαλία τους περί μυστηρίων χάρητος, ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής, εάν προηγουμένως δεν ασπαθούν την ορθόδοξη εκκλησιολογία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και την Αγία και μόνη των πίστη και παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πηγάζει από την Αγία Γραφή και τη Θεία Διδασκαλία του Θείου Δομήτωρος της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων ημών. Διότι εάν εμένουν στις αιρέσεις και τις κακοδοξίες των και συνεπώς δεν έχουν κοινωνία εν την πίστη και τη αγάπη με την μία και μόνη Αγία του Χριστού Εκκλησία, τότε ούτε μυστήρια ούτε ιεροσύνη αλλά ούτε και αποστολική διαδοχή έχουν. Όλα αυτά θράβονται και καταλύονται όταν υφίσταται ο μολυσμός και η πνευματική νόσος της αιρέσεως και της σχίσματος, της κακοδοξίας και της πλάνης. Χριστιανικές εκκλησίες εκτός της μιας και μόνης Αγιωτάτης Εκκλησίας δεν λογίζονται, ούτε είναι δυνατόν με θεολογικά και αγιοπνευματικά κριτήρια να υφίστανται. Ασφαλώς δε είναι αδιανόητο και βλάσφημο να θεωρηθούν ποτέ αυτές ως παραρτήματα της μιας και μόνης Εκκλησίας του Χριστού. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ιδίωμα, το οποίο παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι λίγα σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. Όλα τα εκτιθέμενα παρά της Οικουμενικής Συνόδου δόγματα και οι κανόνες να είναι ορθόδοξα και ευσεβή και σύμφωνα με τις Θείες Γραφές και τις προηγηθήσεις Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι και η συμπληθυσσωμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αφού το όντι φέρει την κανονική ονομασία μιας Οικουμενικής Συνόδου, καλείται να στοιχηθεί κατά πάντα προς την δογματική και κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τις Θείες Επιταγές της Αγίας Γραφής και των Ιερών Κανόνων των Προγενεστέρων Οικουμενικών Συνόδων. 2. Εφόσον κατά το Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας μας ο όρος Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ταυτίζεται με τον όρο Οικουμενικής Σύνοδος, συνεπάγονται και οι ανάλογες υποχρεώσεις της, για να έχει και αυτή το απαιτούμενο κύρος και τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς της εκ των υστέρων ως Οικουμενική Συνόδου. Εκτός και αν πρέπει, ακούοντας την ονομασία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, να εννοήσουμε απλώς τη σύγκληση διευρυμένης Συνόδου Ορθοδόξων Προκαθημένων και ουδέν πλέον. Πρωτίστως, προέχει η αναγνώριση, όπως προελέχθη, των δύο
αποδεχομένων και ανεγνωρισμένων υπό τις γρηγορούσες δογματικής συνειδήσεως του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Οικουμενικών Συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και εν συνεχεία, στοιχούσα εις την παράδοση των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων, θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τα οριζόμενα και διακελευόμενα υπ' αυτών. Δηλαδή, πρώτον, την τοποθέτηση του Ιερού Ευαγγελίου στην κεντρική θέση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όπως έκπαλε εγίνε το τούτο στις Οικουμενικές Συνόδους και την ένθεν και ένθεν αυτού, κατά τα πρεσβεία τιμής και την ισχύουσα τάξη, πλαισίωση των προτεθειμένων και λοιπόν Αγίων Συνέδρων. Β. Τη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων, πλην εκείνων οι οποίοι λόγω γύρατος ή ασθενείας θα ζητήσουν αρμοδίως την εξαίρεσή του. Γ. Την συζήτηση και την εξέταση όλων των θεμάτων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Να εκφραστούν επ' αυτών ελευθέρως, αβιάστος και επαρκώς οι Άγιοι Σύνεδροι και να τεθούν σε ψηφοφορία τα προς συνδιάσκεψη θέματα. Οπότε θα ισχύσει το ιεροκανονικό η ψήφος των πλειώνων κρατήτων, όταν βεβαίως πρόκειται για όλα τα άλλα θέματα εκτός από τα δογματικά. Στα δογματικά δεν ισχύει αυτό και ένας μπορεί να εκφράσει την Ορθόδοξη πίστη. Η ισχύουσα αρχή ότι η εκάστη τοπική εκκλησία θα έχει μία ψήφο και θα έχει προεξασφαλιστεί η ομοφωνία των μελών της, διότι όλα τα θέματα δεν ερίδεται εις τους θείους και ιερούς κανόνας. Το να προετοιμάζονται και να προαποφασίζονται τα θέματα από τις προσυνοδικές επιτροπές χωρίς να έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί οι εκπρόσωποι κάθε τοπικής εκκλησίας. Ομιλώ ειδικότερα για την ελλαδική μας εκκλησία. Από το κυρίαρχο σώμα της ευθύς ιεραρχίας, δια το κάθε θέμα, τι θα υποστηρίξουν ως θέση και απόφαση της ιεραρχίας μας, πού θα συμφωνήσουν ή πού θα διαφωνήσουν, και χωρίς να γνωρίζει η σεπτή ιεραρχία και δια αυτής ο κάθε επίσκοπος την άλλη πλευρά και την πρόοδο και εξέλιξη των εργασιών των προσυνοδικών διασκέψεων, αυτό αφίσταται κατά μοιρίας παρασάγκας από την Ορθόδοξη παράδοση. Παραπέμπει στο μοναρχικό ή και ολιγαρχικό πολίτευμα του δυτικού θρησκευτικού κόσμου, σε δυτικά πρότυπα και όχι στο συνοδικό πολίτευμα της Ορθοδόξου Ανατολής. Η Αγία του Χριστού Ορθόδοξος Εκκλησία δεν δέχεται, ούτε θα δεχθεί ποτέ μοναρχία ή ολιγαρχία και πολύ περισσότερο δεν θα αποδεχθεί Πάπα στην Ανατολή. Στην Ορθόδοξη μας παράδοση καταρτίζονται των προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αλλά δεν προαποφασίζονται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εν Αγίω Πνεύματι. Έδωξε το Αγίω Πνεύματι και ημίν ελέγχθη κατά την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων εν δι' ώρα των Ιερών Συνεδριών. Ελεύθεροι και αδέσμευτοι, χωρίς πιέσεις και απειλές, εκφράζονται οι Άγιοι Σύνεδροι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, διαλέγονται ή διαφωνούν κινούμενοι υπό της φωτιστικής χάριτος και του παρακλήτου πνεύματος και αποφασίζουν ένα Αγίο Πνεύματι. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και η ελευθερία. Και δέλτα, την αγιοπαρτυρική και ιεροκανονική στάση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έναντι εκείνων οι οποίοι διαλόγου συνειδήσεως και προσιλώσεως στους δογματικούς όρους και τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας δεν θα συμμορφωθούν σε τυχόν αποφάσεις ασύμβατες και αντικρουόμενες προς την Ορθόδοξη παράδοση, τη δογματική και η ιεροκανονική. Η συνοχή και η πλήρης αποδοχή των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θα εξαρτηθεί από τον απόλυτο της σεβασμό, χωρίς καινοτομίες και προσαφαιρέσεις, στο περιεχόμενο της Αγίας Τιμών και Αμμομήτου Πίστεως, διδασκαλίας και παραδόσεως, από την πλήρη συμμόρφωση προς την αρχή του μη μετέρην όρια αιώνια, Άι Πατέρες έθεντο. Το ορμητικό πνεύμα του οικουμενισμού και η ακάθεκτη ορμή της παγκοσμιοποίησης και πανθρησκείας δεν πρέπει επουδενή λόγο να επιδράσουν ή να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
απαιτείται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνησης, για να μην επαληθευθούν ο φόβος και η ανησυχία του εναγίης αναπαυωμένου αημνίστου Αρχιμανδρίτου Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, σπουδαίου κανονολόγου της Εκκλησίας μας, που εξέφρασε κατά τη δεκαετία του 60 εις τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη με τα εξής λόγια: «Μυριάκης προτιμότερον Παναγιώτατε, να εκκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολεως θρόνος και να μεταφυτευτεί εις την έρημο νησίδα του Πελάγους, ακόμη δε και να καταποντιστεί εις τα βάθη του Βοσπόρου ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής ομοφόνος βοόντων, που χωρίς συγκατάβασης της τα της πίστεως. Μη θέλετε να δημιουργήσετε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράστε να ενώσετε τα διεστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσετε θα είναι να διασπάσετε τα ενωμένα και να δημιουργήσετε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερα στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε. Οι θείοι και ιεροί κανόνες των Αγίων Οικουμενικών και των Αναγνωρισμένων Ταπικών Συνόδων εκδικούνται κατά την συνήθεια έκφραση του Αημνίου του Πατρός Επιφανίου. Σεβασμιότατε, παρακαλώ. 2 λεπτά. Όταν γίνεται παράβαση και καταπάτηση των, καθορίζεται σαφώς το επιτίμιο για τους καταφρονητές. Οι παραβάτες των κανόνων τίθενται ενώπιον των βαρέων ευθυνόντων και της συνείδησεώς των. Η τοπική εκκλησία αποφασίζει για αυτούς οι οποίοι παρεκτρέπονται. Και θα ήθελα πριν τελειώσουμε να μνημονεύσω δύο μαρτυρίες καθηγητών, ενός αρχαιοτέρου και ενός από τους νεοτέρους. Βέβαια, οι σεβαστοί καθηγητέ μου εδώ, επειδή θα ακουστούν, δεν μνημονεύω τις δικές τους μαρτυρίες. Αλλά εκείνη είναι από τον ευρύτερο χώρο και έχει σημασία για αυτά τα οποία συζητούμε. Ο ένας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννοράς, είναι ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου και ο οποίος αναφέρεται στο θέμα το ότι το αντιπροσωπευτικό από την κάθε εκκλησία, αυτό λέει, δεν στέκει πουθενά και με τίποτα. Και δεν μπορεί να παραβλέψουμε και έναν επίσκοπο ο οποίος δεν έχει προσόντα, όπως ο επίσκοπος Τριμηθούντος, τότε ο Άγιος Σπυρίδωνας, από την κρίση του οποίου κρίθηκε ο όρος και η απόφαση συνόδου. Και ο άλλος, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, λέγει κάποιες θέσεις χρησιμοποιεί εδώ που θεωρεί αμάρτυρη αυτή την τακτική αυτή της συνόδου, να μην συμμετέχουν όλοι οι επίσκοποι, να είναι μία ψήφος σε κάθε εκκλησία. Αυτό το κεκτημένο δικαίωμα δεν πρέπει να αφαιρεθεί, λέει, από τον επίσκοπο και πολύ περισσότερο να μην εκπροσωπείται και ο λαός και οι δύο πρώτοι βαθμοί της ιεροσύνης, οι κληρικοί, αλλά και όλοι οι επίσκοποι. Και έτσι μιλάει ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η εκκλησιολογία προσβάλλεται με τον τρόπο αυτόν τον οποίο λέμε. Και καταλήγω στο τέλος, Άγιε Πρόεδρε, να κατακλείσω με την παρούσα εισήγηση, αφού ζητήσω συγγνώμη για αν υπερεύουν λίγο το χρόνο, με την ευχή των ιερών διπτύχων της Αγίας Προθέσεως, τα οποία ανεγίνωσκε σε κάθε Θεία Λειτουργία ο αείμνηστος γέροντάς μου και καταξιωμένος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης κυρός Ιερόθεος, που τα είχε παραλάβει από τον αείμνημο γέροντα, τον γέροντά του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο. Έλεγε αυτή η ευχή: «Μνήσθητι Κύριε της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης, της λύσεως των σχισμάτων και των αιρέσεων και της αναδείξεως ασπίλου και αμόμου της Ορθοδοξίας, της εκλεκτής σου νύμφης». Αμήν. Ευχαριστούμε τον Άγιο Κηφύρον και πάλι ζητώ συγγνώμη, πρέπει όμως διαλόγους δικαιοσύνης έπρεπε να γίνει
να γίνουν οι παρεμβάσεις. Δεν υπερεύουμε τον χρόνο με κατάκριση, σεβασμιότατε, αλλά θα έλεγα να παραλείπουμε τους χαιρετισμούς στην αρχή. Θα το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να προσφωνούμε όλους. 3 λεπτά μας παίρνουν, σας το λέω, ειλικρινά μας παίρνουν οι χαιρετισμοί και δεν λέω για τους ή στην τράπεζα ταύτην παρισταμένους. Ένα άλλο, ονόμασε και τον ευχαριστούμε για αυτό όλοι μας, μαρτυρία σημαντική την σύναξη αυτή. Και πάλι με γνώμο σε εκείνους οι οποίοι ενεπνεύστησαν την ανάγκη αυτής της συνάξεως. Και η κριτική η οποία έγινε, ασκήθηκε και από τον Σεβασμιότατο Κηφύρον, περιέχει επισημάνσεις και υπομνήσεις, το λέγω με δάκρυα, που πρέπει να τις λάβουν ιδιαίτερα υπόψη αυτοί που προχωρούν εις την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο όπως προχωρούν. Είναι προς όφελός τους. Δεν νομίζω ότι θα είναι τίτλος τιμής να σκίσει κάποιος το σώμα του Χριστού, την Αγία μας Εκκλησία. Κατά το πρώτο